Αρχικά σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ρουμανίας-Ουγγαρίας, το φεστιβάλ του Σβάνιος στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας έχει εξελιχθεί σε πηγή εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ρουμάνοι διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει τις ίδιες τρομοκρατικές αρχές με τον Ρώσο πρόεδρο, που είναι ένας διεθνής εγκληματίας. Θέλουν να καταλάβουν και να προσαρτήσουν εδάφη. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός μίλησε για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ο πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Η προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μπορέσει ο κόσμος να βρει μια νέα ισορροπία. Οι μεγάλοι παίκτες στην πολιτική σκηνή πρέπει να αποδεχθούν ότι υπάρχουν δύο ύλοι στον ουρανό. Όρμπαν πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία στο φεστιβάλ το 1998, όταν ως νεοεκλεγής πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ένταξης της Ουγγαρίας στο ΝΑΤΟ. Φέτος χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια πλούσια αλλά αδύναμη ένωση που αισθάνεται στριμωγμένη.